Τις επόμενες 24 ώρες θα πρέπει να καταναλώσω 20.000 θερμίδες. Για δεύτερη φορά. Καθώς την πρώτη δεν τα κατάφερα. Η κινητήρια δύναμη για να το ξαναδοκιμάσω ήταν τα σχόλια και τα μηνύματά σας. Μπρο, να κάνουμε γραμμή υποστήριξη να το καταφέρει. Ζήτησα βοήθεια από creators αλλά και αθλητές να μου πούν τα αγαπημένα τους cheat meal. Και άμα δεν καλύπτουν τις θερμίδες των γευμάτων, θα τα διπλασιάσουν. Με πρώτη να είναι τη Δήμητρα. Το αγαπημένο μου cheat meal συνδυάζει και αλμυρό και γλυκό, γιατί θέλω να σου κάνω τη ζωή δύσκολη. Είναι Mac. Ένα Mac Chicken, ένα Cheeseburger, 9 ρεκοτομπουκές με μουστάρδα και την Sweet Chili Barbecue, δεν παίρνουμε καθόλου, δεν μας αρέσει η barbecue από το McDonald's. Μία πατάτες, μεγάλη μερίδα προφανώς γιατί δεν φτάνει, και μαγιονέζα στις πατάτες. Μία μιλόπιτα από τα McDonald's και μετά πας στο Jerry's Food Truck και παίρνεις ένα Jerry's Cup και το συνδυάζεις μαζί με τη μιλόπιτα γιατί δεν φτάνει μόνο εκείνη για γλυκό. Φύγαμε για McDonald's. Δεν έχασα χρόνο, πήγα κατευθείαν. Θέλω 2 εννιάρες κουτομπουκές, 2 chicken burger, 2 cheeseburger, 2 μιλόπιτες και 2 μεγάλες πατάτες. Το τραπέζι για το γεύμα νούμερο 1 στήθηκε και οι πρώτες θερμίδες είναι έτοιμες να καταναλωθούν. Πρώτο γεύμα ξεκινάμε με τα αλμυρά και μετά στο τέλος θα κρατήσουμε τις μιλόπιτες. Αν μπορεί να κάνει κάποιος αυτό το challenge, αυτός είμαι εγώ. Οι κουτομπουκές είναι χυλός κότας deep fried. Σίγουρα κάνω καλύτερες πατάτες. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο μπεργκεράκι, που αυτά είναι τα chicken burger λογικά. Σε αυτό το σημείο προσπαθώ να μασήσω όσο πιο καλά γίνεται την τροφή για να μην μπουκώσω απότομα και έχει σαν αποτέλεσμα να χάσω άλλη μία φορά το challenge. Τελεία. Τέλω. Λες και τρώω πλαστικά καλαμάκια. Όχι χειρότερα, χάρτινα. Χάρτινα. Συχαίνω με μαγειρεμένα φρούτα. Πρέπει μιλόπιτα είναι. Όχι. Ό,τι χειρότερο έχω φάει από το McDonald's. Α, μπορώ να φάω πάστα φλόρα με μαρμελάδα. Μιλόπιτα δεν μπορώ να φάω. Και η καλύτερη πάστα φλόρα αυτή τη στιγμή επάνω στον πλανήτη την κάνει ο ελληνικός στρατός. Η συνταγή που έχει είναι φανταστική. Είναι 10 στα 10. Κουμπλέμα ακόμα. Εγώ σου είπα την προηγούμενη φορά σε σκότωσε το γλυκό, να ξέρει. Φινίτο. Μιλόπιτες. Πιτόμιλες. Εγώ όντα μου λέει η μάνα μου μην τρως κάθε μέρα κοτόπουλο. Εγώ όντα μου λέει η μάνα του φίλου μου λέει φάει εμένα. Τέλος, Δήμητα, πρώτο γεύμα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε μισό, ξέρεις, λίγο να χαλαρώσουμε για να μπορέσουμε να μπούμε και να προχωρήσουμε κατευθείαν στο δεύτερο. Μπούμ, πρώτο γεύμα τέλος. Πρέπει να ερεμήσω για να μπορέσω να προχωρήσω και στα υπόλοιπα. Forearm check, το βλέπεις αυτό. Αυτό δεν φτιάχνεται από τη μια μέρα στην άλλη, bro. Αυτό χρειάζεται να φας ολόκληρα κοπάδια με κοτόπουλα, αρνιά και μοσχάρια. Τα κοτόπουλα έχουν κοπάδια, σμήνι. Σμήνος είναι νομίζω μόνο στα επτάμενα. Σμήνος πουλιών, ας πούμε. Ενώ το κοπάδι με τις κότες. Ναι, κοπάδι με κότες. Αλλιώς μετά είναι ραντεβού κοριτσιών. Όχι, ρε. Άγιε! Όχι, κορίτσια μου. Πάμε να κάνουμε τη δεύτερη παραγγελία του Άλεξ, ο οποίος μας είπε να φάμε για cheat meal. Γρήγορα, έλα να μου πεις λίγο, ποιο είναι το αγαπημένο σου cheat meal. Πατάτες φουλ με τσένταρ, καραμελωμένα κρεμμύδια. Δεν ξέρω τι άλλο. Βάλε αυτό με ένα γύρο από πάνω, πατάτες. Γύρο χοιρινό, έτσι. Γύρο χοιρινό, άκου μια μερίδα γύρω χοιρινό. Πατάτες από πάνω, σως να βάλει. Φουλ σως. Και τσένταρ. Και τσένταρ. Όλο αυτό έτσι μπουχτισμένο μεγάλο μερίδα. Εγώ δεν το τρώω καθημερινά. Αυτό τρώω καθημερινά, εγώ ούτε σε cheat meal δεν το τρώω. Πολύ καλή. Καλή. Μπαίνουμε, τσακ, τσακ και τσακ και είναι έτοιμο. Θα παραγγείλουμε και το τρίτο γεύμα μαζί να το έχουμε, να το φάμε, να γλυκαθούμε λίγο μετά. Ώστε με το που φάμε και ξεκουραστούμε λίγο, να μπορέσουμε να το κουμπώσουμε και να πατήσουμε για μια προπόνηση δυνατή για να μας φύγει λίγο μερικές θερμίδες από πάνω μας. Τρίτο μας το έχει στείλει ο D, το φιλαράκι μας, και πάμε να δούμε τι είναι. Λοιπόν, cheat meal για τον Brody Vegetarian. Θα φας κρέπα σοκολάτα μπισκότο με μία μπάλα παγωτό της επιλογής σου και θα φας και ένα σουφλέ σοκολάτας με άλλη μία μπάλα παγωτό της επιλογής σου. Στην κρέπα σοκολάτα μπισκότο, με την μπάλα παγωτό, θα βάλεις και λίγο σιρόπι βύσσινο. Μόνο στο παγωτό. Πού θα το βρούμε το σιρόπι το βύσσινο, Συνδυάσα το γεύμα του Άλεξ και του Γκρέγκορη σε ένα και εδώ κοιτάζουμε περίπου 800 γραμμάρια τη γιγανιτής πατάτας. Δεύτερο γεύμα, γύρο, καραμελωμένα κρεμμύδια, πατάτες, μπέικον, με τόση πατάτα και με τόσο γύρο και καραμελωμένο κρεμμύδι και μπέικον και τσένταρ, φτάνουμε στις 5.000 θερμίδες. Δεύτερο γεύμα δηλαδή. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο βλέμμα μου, αλλά είμαι αποφασισμένος να φέρω εις πέρας ολόκληρο το challenge. Πόσο τσένταρ, Παναγία μου και Χριστέ μου. Έχει πριν στο αγώνι μου. Συνδυασμένος.
ανεβάζει ένας ένα απόσπασμά μου από ένα βίντεο στο YouTube που τρώω κρέπα με τον Τάσο και λέω έχω πολλά χρόνια να φάω κρέπα γλυκιά. Και παίρνει άλλα 3-4 αποσπάσματα από άλλα βίντεο στο YouTube που τρώω κρέπα γλυκιά. The vegetarian exposed. Ευχαριστώ κάτσι μου. Δουλεύει περίεργο ο εγκέφαλος μου τώρα. Τρώγοντας αυτό το γεύμα, το στομάχι μου έφτασε ήδη στα όρια του. Αποφάσισα να ξαπλώσω λίγο μέχρι να προχωρήσουμε στο επόμενο γεύμα, το οποίο είναι του D, που θα είναι και το πιο δύσκολο καθώς είναι γεμάτο με ζάχαρη. Σοκολάτα που με έπρεπε να βάλω μέσα, τι είναι αυτό, ρε. Α, με βύσσουνο είναι. Με σιρόπι βύσσουνο. Γι' αυτό είναι η γεύση του έτσι. Μπισκότο ωραίο έχει. Μπισκότο ωραίο και σοκολάτα κέρατο. Ούτε ξέρω τι είναι. Τσιμπότο ωραίο. Τσιμπότο. Δεν τσιμπιέται, αφού σου σκληρό είναι. Τον βλέπω αυτό πιο εύκολο τώρα. Πρέπει να σταματήσω να γλύφω το μαχαίρι. Don't lick your knives. Παίζω έτσι για το τίποτα. Μα αφήστε με. Ένα φλεξές λίγο. Πρέπει, α. Δεν ξέρω αν μπορείς. Μα έχεις ποιο νόμος τι μιλάς. Πώς είναι βετζετήρια μιλάς. Είσαι ποιος είναι αυτός. Είσαι ποιος είναι αυτός. Διάκος γρίζει φίλε. Καλώς. Καλώς με το τρίτο γεύμα. Και μετά σχεδόν από λιποθυμικές τάσεις ήρθε η ώρα να πέσω για ύπνο. Πάρα πολύ δύσκολο μέχρι στιγμής. Πόνο τέτοιο στο στομάχι μου δεν έχω ξανανιώσει. Θα πέσω λίγο να ξεκουραστώ, να προσπαθήσω λίγο να κοιμηθώ για να μου φύγει τουλάχιστον ο πόνος ή να με το σκέφτομαι. Θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα γεύματα αύριο, πριν κλείσει εννοείται το 24ωρο. Με τόσο πόνο στο στομάχι μου, η μόνη αίσθηση που είχα όλο το βράδυ ήταν να κάνω εμετό. Και επισήμως η επόμενη μέρα, λίγο γρήγορα να ετοιμαστώ και να πληθώ για να πάω να συνεχίσω με το τελευταίο σε πρόταση γεύμα, το οποίο και θα είναι... Λοιπόν φίλοι μου, ντεβε, το αγαπημένο μου cheat meal είναι αυτό εδώ, η Νάμι. Λοιπόν, θα έλεγα πως είναι το μπέργκερ, αλλά όχι απλό μπέργκερ. Ένα μπέργκερ με 100% μοσχάρι σε μπιφτέκι προφανώς, τυρίνα αλλιόλι πάνω και τέτοια, μαρούλι ντομάτα, καραμελωμένο κρεμμύδι και... Σάλτσα, όχι σάλτσα, μπερμελάδα, ντομάτας. Δοκιμάσέ το. Και οι πατάτες γύρω γύρω να είναι στρογγυλές με μπαχαρικά. Αυτό. Ετοιμάστηκα όσο πιο γρήγορα μπορούσα και ξεκίνησα για να πάω στο μοναδικό μέρος που ήξερα ότι θα είναι ανοιχτό και θα έχει σίγουρα αυτό που θα του ζητήσω τόσο νωρίς το πρωί. Τα μπαμπάτσικα. Τότε κάτω μου σχάζει μπιφτέκι, καραμελόμενο κρεμμύδι, ντομάτα μαρούλι. Έχεις στρογγυλές πατάτες ή τέτοιες? Τέτοιες. Ωραία, θα μου βάλεις και 500 g από αυτές. Άμα είναι ένα πακέτο, ένα πακέτο. Άμα είναι δύο, δύο. Καλά. A few inches later. Τι μου έφτιαξες? Όταν θα κάτσεις να το φας, ναι. Είναι μυστικό. Τέλεια. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε. Σε περίπτωση που δεν φτάσουμε τις θερμίδες, θα τσιμπήσουμε και 2-3 μπουγάτσες. Δεν ξεχνάμε εννοείται το κερασάκι στην τούρτα στο γεύμα της Δήμητρας. Acquired. Κοίτα να δεις που σε έφερα να φάω. Ωραία. Τέρμα βαρύ είναι, ρε. Τέρμα βαρύ. What the fuck. Πω. Είναι τεράστιο. Καραμελωμένο κρεμμύδι ξεχυλίζει εδώ. Είναι οι δυο μου παλάμες και έχω τεράστια χέρια. Μπορείς να τους κομμάτι. Μπαμπάτσικες, ε. Και όταν το μπαμπάτσικο. Έχοντας τελειώσει το μεγαλύτερο μέρος του challenge, σε αυτή τη φάση σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά να το παρατήσω και να μην συνεχίσω άλλο. Είπα όμως, εφόσον έφτασα μέχρι εδώ πέρα, το μόνο που έχω να κάνω είναι να προσπαθήσω λίγο ακόμα. Πονάω. Έλα, μπουγάτσο πρέπει να φύγουν μπαμπαμ. Δεν ξέρω. Αφού... Εννοείται, με το χαρτί της φάω. Θεσσαλονικιώσεις είναι μαλάκα. Μπουγάτσο, Αθηναίοι, μπουγάτσα. Ναι, πίτα με κρέμα. Όχι, όχι. Την προηγούμενη φορά ξέρεις τι γίνει. Τι πάρει και ποτέ. Για ποιο λόγο να βγεις έξω και να φας πατσά? Πες μου λίγο, δεν μπορώ να καταλάβω αυτό. Τι κάνεις τώρα που τρως έντερα και μυλιασμένα έτσι μέσα? Μα καταρχάς, για ποιο λόγο έχει χρώμα διάρρειας? Δεν μπορώ να σκεφτώ καν. Σκέφτομαι ότι εγώ το πήρα και ανάμεικτο, ε. Δηλαδή μπορεί να έχει μέσα πόδι, έντερο, σαρδένι. Κιλιά. Να βρεις σε άσου. Α, τι πόδι. Λοιπόν.
Αν βάλει το μικρόφωνο δίπλα στην κοιλιά μου, γίνεται. Τι μπορεί να σε λέει τώρα η κοιλιά σου. Είσαι ο χειρότερο που γνωρίζω ζωή μου. Είσαι ο πρώτος και τελευταίος άνθρωπος που θα γνωρίσω και είσαι ο χειρότερος. Ήθελα να κάνω την αρευτό ή να εξεράσω. Ποτέ. Όπω. Μετά νιώσε εσύ αυτή την πουκιά, μπρο. Δεν μπορώ να καταλάβω πως κάποιος είναι θυσμένος στη ζάχαρη. Απλά δεν τρώω ζάχαρη. Με το λυπήθηκε άλλη, μπρο. Η άλλη είπε, βγάζει βίντεο, τώρα θα δεις. Πόδι είναι ο challenge, εγώ δηλαδή. Μπρο, χθες το στομάχι, δεν μπορώ να καταλάβω σου. Όντως πονάει, ρε φίλε. Ο Νούσα. Ο μπρο, άλλη μια φορά έχει φύγει το αίμα από το σώμα, έχει πάει στο στομάχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό που με έχει κάνει τόσο ανθεκτικό σαν άνθρωπο, γιατί αλλιώς με προορίζει για κάτι πολύ μεγάλο. Τόσο τραυματισμούς, τόσα ράματα, τόσο αίμα, σίγουρα με προορίζει για κάτι μεγάλο. Αφού έφαγα τις τελευταίες μπουκές και τελείωσε το challenge, το στομάχι μου ανακατεύεται και είμαι στα πρόθυρα να κάνω εμετό. Και με αυτό φτάνουμε στο τέλος του σημερινού βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ακολουθήσατε ακόμα ένα βίντεο, παιδιά. Ήταν από τα πιο δύσκολα challenges που έχω κάνει. Εννοείται μην ξεχάσετε να σπάσετε το subscribe. Φέτος είναι που θα πάρουμε την ασημένια πλακέτα με τους 100.000 subs. Editor που είμαι εγώ, βάλτε εδώ. Και θα λέει The Vegetarian, the first super evolved human on planet Earth. Αυτό θα λέει. YouTube, σε παρακαλώ να λέει αυτό. Congratulations for 100k subs. I speak very good English. Εγώ είναι Andy Hall τώρα. Μην ξεχάσεις να πατήσεις και το like ώστε αλγόριθμος να προωθήσει αυτό το βίντεο όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Και μέχρι την επόμενη φορά, The Vegetarian out. Φιλάκια πολλά. Πάω να αρρωστήσω.